Τον όμιλο Γκριμάλντι πέρασε το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Ο Εμμάνουελ Γκριμάλντι τίναξε κυριολεκτικά την μπάνκα στον αέρα στο διαγωνισμό του Ταϊπέδ με το τίμημα που έδωσε για να πάρει το 67% του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, ευνηδιάζοντας τους πάντες. Τα 84,2 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσαν ήλιγκο, αφού είναι σχεδόν 80 φορές πάνω από τα κέρδη του λιμανιού που κυμαίνονται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο ναυτιλιακός όμιλος Γκριμάλντι είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, άρα εκ των πραγμάτων είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ένας τεράστιος όμιλος επενδύει περαιτέρω στην Ελλάδα, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι φίλοι ότι μέχρι σήμερα ο όμιλος Γκριμάλντι μέσω των μινωικών γραμμών έχει επενδύσει στην Ελλάδα ήδη 500 εκατομμύρια ευρώ. Σειρά παίρνει το λιμάνι του Ηρακλείου, για το οποίο ο Εμμάνουελ Γκριμάλντι δείχνει ενδιαφέρον, αλλά και το λιμάνι της Πάτρας. Ο διαγωνισμός θα αργήσει, καθώς αναμένεται να διεξαχθεί σε 2 με 3 χρόνια από σήμερα, αλλά το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να είναι τεράστιο. Μετά λοιπόν την επιτυχή έκβαση για τον όμιλο με το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, θα περιμένουμε, ας πούμε, την επόμενη επιχειρηματική κίνηση που αφορά την παραχώρηση του λιμανιού του Ηρακλείου και εν συνεχεία όταν θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες και για το λιμάνι της Πάτρας. Γιατί και στα τρία αυτά λιμάνια θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο όμιλος Γκριμάλντι είναι ο βασικός χρήστης και στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και στο λιμάνι του Ηρακλείου μέσω των μινωικών γραμμών, αλλά και στο λιμάνι της Πάτρας, όπου δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή και έχει περίπου το 70% της διακίνησης. Αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ τον ενδιαφέρουν τον όμιλο Γκριμάλντι αυτά τα τρία ελληνικά λιμάνια. Αντιδράσεις, ωστόσο, είχαμε από τον υπεύθυνο ναυτιλίας νησιωτικής πολιτικής και τουρισμού του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και βουλευτή Κέρκυρας, κ. Δημήτρη Μπιάγκη, σχετικά με την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του οργανισμού Λιμένη Ιγουμενίτσας από εταιρεία συμφερόντων ξένου επενδυτή. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να στηρίξει επιλογές της κυβέρνησης, όπως αυτή που ανακοινώθηκε τις τελευταίες μέρες, και αφορά την κατακύρωση της απόκτησης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του οργανισμού Λιμένης Ιγουμενίτσας. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, από την πρώτη μέρα που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε επιλέξει να πουλήσει ουσιαστικά το πλειοψηφικό πακέτο του οργανισμού Λιμένος Πειραιός και του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, εν αντιθέσει με τις δικές μας θέσεις, αν θέλετε, και απόψεις, οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν δεχόμαστε τη λογική της πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των οργανισμών Λιμένος, αλλά θεωρούμε ότι μπορούμε να βρούμε έναν επενδυτή και ανάλογα να παραχωρήσουμε χρήσεις του Λιμένα. Ο κύριος Μπιάκης ανέφερε πως επιμένουν στην ανάγκη να εκπονηθεί ενιαία εθνική λιμενική πολιτική και να λειτουργεί μια ανεξάρτητη, υπερκομματική και ισχυρή ρυθμιστική αρχή λιμένων.